καταγγέλνουμε το γεγονός ότι ενώ και 4 ώρες, εδώ και 4 ώρες βρίσκονται 30 προσαχθένες φοιτητές μέσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, δεν τους έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες, δεν ξέρουν οι ίδιοι για ποιο λόγο κρατούνται. Αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της κράτησης. Μήπως ήταν γιατί αγωνίστηκαν για να ανοίξουν οι σχολές τους με όλα τα μέτρα προστασίας. Μήπως επειδή αγωνίστηκαν να μην υπάρχουν καθηγητές, να μην υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στις σχολές, αλλά καθηγητές. Μήπως γιατί παλεύουν για μόρφωση και υγεία απέναντι σε μια πολιτική που τους θέλει με τσακισμένα δικαιώματα. Καταγγέλνουμε επίσης την ίδια στιγμή ότι βρίσκεται ανάμεσα στους 30 προσαχθέντες φοιτητές χτυπημένος συνδικαλιστής, στον οποίο έχουν αρνηθεί την παραμικρή βοήθεια, την παραμικρή εξέταση από γιατρό και το δικαίωμά του να πάει στο νοσοκομείο. Τους ξεκαθαρίζουμε, η καταστολή, ο αυταρχισμός δεν θα περάσουν. Θα μείνουμε εδώ πέρα μέχρι να αφαιθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοί μας, οι συναγωνιστές μας, μέχρι οι προσαγωγές αυτές να λάβουν τέλος. Τους ξεκαθαρίζουμε με τον πιο κεφατικό τρόπο. Η καταστολή δεν θα περάσει. Η καταστολή δεν θα περάσει. Του λαού υπάλληλοι θα τη σπάσει. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει σηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Φοιτητικοί σύλλογοι ακόμα μια φορά έχουν πλημμυρίσει τους νόμους. Τους έχουν κάνει ξεκάθαρο. Κανένας δεν είναι μόνος απέναντι σε αυτή την πολιτική. Το νομοσχέδιο, ο νόμος καταδικάζεται κάθε μέρα στο δρόμο. Μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση, μέσα από τις ίδιες τις φωνές των φοιτητών. Μαμάτ και βία, δεν γίνεται παιδεία. Οι φοιτητές ζητούν μόρφωση υγεία.